Ο όρος «τουρκικό τόξο» στα Βαλκάνια ούτε νέος είναι, ούτε άγνωστος και φανερώνει την προσπάθεια στρατηγικής κύκλωσης της Ελλάδας από την Τουρκία. Το θέμα από στρατιωτική και στρατηγικής άποψης είναι εξόχο σημαντικό για την Ελλάδα, η οποία δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση, αν διεξάγει στρατιωτικέ επιχειρήσεις στο Αιγαίο, να έχει να αντιμετωπίσει απειλέ και στο Ιόνιο αλλά και στο Βορρά. Ο αρχισυντάκτης της τουρκικής εφημερίδας, Γενία Κίτ, Ιμπραήμ Καρατάς, έγραψε ένα άρθρο με τίτλο Άνοιγμα βάσεων σε Αλβανία και Σκόπια ενάντια στα ελληνικά νησιά, ζητώντα τη δημιουργία τουρκικών βάσεων σε αυτέ τι χώρε. Ο Καρατά ξεκίνησε το άρθρο του, εφιστώντα την προσοχή στη στήριξη που έλαβε η Ελλάδα από την Ευρώπη. Στην πραγματικότητα, αν η Τουρκία και η Ελλάδα έμεναν μόνε, τα προβλήματα στο Αιγαίο και στο Κυπριακό θα λύνονταν κάπω. Αλλά έξωθεν παρεμβάσει στην Ελλάδα δεν επιτρέπουν καμία λύση. Ανέφερε ο ίδιο παρουσιάζοντα την άποψη Ερντογάν για τα ελληνοτουρκικά. Η ανάπτυξη αμερικανικών όπλων στα νησιά είναι ένα ακόμα σχέδιο κατά τη Τουρκία. Ο ισχυρισμό ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα εισβάλλουν στην Τουρκία με αυτά τα όπλα δεν ακούγεται ρεαλιστικό, αλλά η αμερικανική παρουσία στα νησιά αποτελεί σίγουρα απειλή για την Τουρκία, όπω και να έχει. Οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική δηλώνουν ότι στέκονται στο πλευρό τη Ελλάδα απέναντι στην Τουρκία και πιθανόν. Να δώσουν και άλλα όπλα στου Έλληνε σε ενδεχόμενη σύγκρουση με την Τουρκία, γράφει ο Τούρκος Αρχισυντάκτης. Η Τουρκία έχει φίλου στα Βαλκάνια όπω την Αλβανία και τα Σκόπια, δηλώνει ο Ιμπραήμ Καρατά, δηλώνοντα ότι η Τουρκία έχει αναπτυχθεί αρκετά και να παίζει γεωπολιτικά παιχνίδια στα Βαλκάνια. Ο στρατός μα έχει συμφωνίε με του στρατού και των δύο χωρών, ενώ επισημαίνω ότι και οι δύο χωρέ υπέφεραν πολύ από την Ελλάδα. Εάν συμφωνήσουν αυτέ οι χώρε, μπορούν να εγκατασταθούν τουρκικέ στρατιωτικέ βάσει. Αν γίνει αυτό, η Τουρκία θα έχει περικυκλώσει την Ελλάδα από τα βόρεια σύνορά τη και έτσι θα ακυρώναμε τα όποια ελληνικά σχέδια για εξοπλισμό των νησιών. Αν οι Έλληνε θέλουν να βάλουν ω εγγυητή τη χώρα του στην Αμερική, πρέπει να δουν ότι αυτό έχει κόστο, κατέληξε ο ίδιο. Οι Τούρκοι, κατά μια δική του πατερναλιστική έννοια, θέλουν όλε οι χώρε τη Μεσογείου να του συμβουλεύονται να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους και γενικά να κάνουν ό,τι τους αρέσει, όπως επί εποχής των Σουλτάνων. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.